Λοιπόν, εσείς που είστε τζόβενα και να μας παρακολουθείτε, τα μικρά τα παιδιά λέω, που τελειώσαν το σχολείο, δώστε του να καταλάβει μέχρι το Σεπτέμβριο τώρα. Οι γονείς. Δώστε του να καταλάβει. Οι γονείς, ελάτε να δείτε τώρα μια πολύ ωραία συνέντευξη που μας έχει παραχωρήσει ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος πραγματικά είναι μια μορφή και στο θέατρο και στην τηλεόραση, έτσι δεν χρειάζεται συστάσεις. Παιδιά, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, εκτός όλων των άλλων, είναι και η ζωντανή ιστορία. Διότι, όπως θα ακούσετε στο βίντεο που μας μιλά, ήταν μπροστά στον τορπιλισμό της Έλλης στην Τίνο. Πραγματικά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν τέτοιου είδους εικόνες. Επίσης, μας λέει πάρα πολλά. Μας λέει για ανταγωνισμό που έχει βιώσει, μας λέει για δύσκολες συνεργασίες με σκηνοθέτες και πώς αντιδρά όταν ακόμα και σήμερα, όταν πηγαίνει έξω, του φέρνουν προφιτερόλ. Για ακούστε. Είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας βρίσκουμε σε φάση προετοιμασίας για την περιοδία το καλοκαίρι με την Ηλέκτρα του Βρυπίδη. Έχω το Βρυπίδη. Μια τραγωδία την οποία αποφάσισα να παίξω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Είμαι 64 χρόνια στο θέατρο. Είχα παίξει ποτέ τραγωδία, είχα παίξει Αριστοφάνη πάρα πολύ, αλλά τραγωδία ποτέ. Καλά, και τόσα χρόνια δεν βρέθηκε ένας να σας κάνει πρόταση για τραγωδία. Όχι, όχι. Όλο Αριστοφάνη, επειδή Αριστοφάνη, έχω παίξει Αριστοφάνη, Πλούτο, Τεσσόρνητες, Εκκλησιάζουσες, ό,τι φανταστείς, Ειρήνη. Αυτό το ξέρω ότι παίζατε κωμωδίες πολλές, ναι, αλλά είναι αυτό ότι ταυτίζει το ηθοποιός με συγκεκριμένους ρόλους. Εγώ έχω παίξει δραματικούς ρόλους που δεν συμμαζεύεται. Έχω παίξει τους άθλους, τον Γιάννη Αγιάννη, έχω παίξει στον Αμπιγέρ, που είναι τραγική η ρόλη. Αυτό δεν το είδε κανένας. Αυτό είναι τραγικός ηθοποιός, το οποίο για μας, και όπως μάθαμε τον Κουν, πιστεύω ότι πρέπει να κάνει όλα τα είδη και να μπορεί να τα υπηρετήσει ακριβώς όλα τα είδη. Τον αναφέρετε πολύ τον Κάρολο Κουν. Ναι, ναι, μα ήταν ο δάσκαλος μου. Ήταν όντως τόσο αυστηρός δάσκαλος ο Κουν, όπως λέγεται. Ήταν αυστηρός. Αυστηρός όταν δεν μπορούσες να καταλάβεις κάτι που σου έλεγε. Που είναι αυτονόητο για μας ηθοποιός. Γιατί έχουμε ακούσει ότι πέταγε τα σάκια και τέτοια. Καλά, πέταγε τα σάκια όταν έφτανε στο αμήν. Όταν του έλεγε, ας πούμε, αυτός ο Κουν ήθελε, ας πούμε, να λειτουργεί το συναίσθημά σου. Όταν λοιπόν ήταν ψεύτικος αυτός που το έπαιζε, ξέρω εγώ, και του έλεγε όχι, πιο μέσα, πιο μέσα, έλεγε μα εγώ το αισθάνομαι και του έρχονταν τρελά και δεν το βλέπω εγώ, το αισθάνεσαι όχι. Και πέταγε ένα σκαμνάκι, ας το πούμε, μαζί με το τασάκι. Φορτωμένο μέχρι εδώ, κάθεζε γύρω στα 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα ο άνθρωπος. Κοίταξε, δεν το έκανε ο άνθρωπος ούτε από αυστηρότητα, ούτε να κάνει τον καμπόσο, ούτε τίποτα. Αγανακτούσε γιατί ήθελε το καλό σου. Ξέρετε κάτι, όλοι οι παλιοί ηθοποιοί σε όλη αυτή την περίοδο του MeToo λέτε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν αποδεκτό. Δηλαδή η αυστηρότητα, όλα αυτά, ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Ισχύει αυτό. Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ. Έχω ζήσει εγώ με σκηνοθέτες οι οποίοι όχι πέταγαν τα σάκια, μόνο σε προσβάλλανε. Δηλαδή μιλούσαν πολύ άσχημα. Το έχετε νιώσει κι εσείς δηλαδή. Σε ειρωνευόντουσαν. Πολύ. Ίσως η άγνοιά τους, ας πούμε, η αταλαντοσύνη τους κατά κάποιο τρόπο, γιατί ήταν μερικοί, οι οποίοι νομίζαν ότι ήταν σπουδαίοι σκηνοθέτες, ενώ δεν ήταν. Πιστεύαν λοιπόν ότι έλεγαν, ας πούμε, και βλέπανε σένα που είχε ένα ταλέντο κτλ. Προσπαθούσαν να σε κομπλάρουν. Συνέβαιναν τραγικά πράγματα τέτοια. Υπήρχαν τέτοια. Μια και το έφερε η κουβέντα, εσείς πώς βλέπετε ότι δύο συναδελφοί σας είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή? Είναι τρομερά λυπηρό. Είναι τρομερά λυπηρό. Αλλά ο καθένας έχει ευθύνη για τον εαυτό του. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι. Εσείς γεννηθήκατε στην πλατεία Βάθη, έτσι δεν είναι? Στην πλατεία Βάθη, ναι. Που ήταν τότε μια κακόφημη περιοχή. Ναι, ήταν ένα χώρος ο οποίος δεν ξέρω για ποιο λόγο είχε μαζεύει γύρω καμιά πενταριά τύκους ανοχής. Εσείς σαν παιδάκι, πώς θα το γνωρίζετε? Εμείς σαν παιδιά λοιπόν πηγαίναμε και κάναμε, πώς το λένε, πλάκα που λένε, ξέρεις, πιτσιρίκια. Μας πετάγανε μπουγέλα με νερά, μας κυνηγάγανε, μας βρίζανε, βέβαια, γιατί πηγαίναμε και κάναμε πλάκα. Εντάξει, αναφερθήκατε και πολλές φορές στον πόλεμο και ότι ήσασταν και μετά τον πόλεμο και ήσασταν και μπροστά στον τορπιλισμό της Έλλης. Ναι, ήμουν 6 χρονών.
στον τουρισμό της Σέλης. Είχε πάει η μητέρα μου, προσκυνούσε κάθε χρόνο την Παναγία στην Τίνο και με πήρε και πήγαμε στην Τίνο. Ήμουν ένα παιδάκι, 6 χρονών. Και είμαστε έτσι, καλοκαίρι, 15 Αύγουστο, ο ήλιος, ο κόσμος να κάνει βόλτα στην πλατεία, η θάλασσα εκεί. Αυτό, είχε προσκυνήσει την Παναγία, κάναμε βόλτες, τα φεύγαμε την άλλη μέρα και ακούμε ένα μπου. Και με το μπου ξύστηκε όλη η πλατεία εκεί, που ήταν η θάλασσα μπροστά της. Και αρχίσαμε να τρέχουμε ανάποδα από τον ήχο που ακούσαμε. Και θυμάμαι πως τρέχαμε σε κομμάτια σίδερο θα ήταν αυτό, σίδερα, τα οποία τεινάχτηκαν από την τροπήλη και πηγαίναν στον αέρα με μαύρο καπνό. Εμείς τρέχαμε από κάτω, θα πηγαίναμε ολοκριά. Και θυμάμαι πάλι μια εικόνα που έβλεπα εκεί κάτω την Έλλη, που είμαστε πολύ ψηλά. Όχι, σαν να βλέπεις, ξέρεις, από ψηλά από αεροπλάνο. Και κάτι μαύρα σημαντάκια, ήταν κάποιοι ναύτες φαίνεται που είχαν πέσει μέσα κτλ. Αλλά η Έλλη δεν έσκασε τελικά, απλά βούλιαξε. Απίστευτο, κύριε Κωνσταντίνο. Ναι. Δηλαδή είναι η ζωντανή ιστορία αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι άλλη μια εικόνα που γυρίζαμε. Πήγαμε στο κατάστρωμα γιατί γυρίζαμε ένα πλοίο. Και βγαίνω στο κατάστρωμα και θυμάμαι ότι απάνω μας ήταν αεροπλάνα, δεξιά μας κάτι καράβια. Μας πηγαίνανε στην Ορία πίσω, από φόβο, στον Πειραιά. Απίστευτο. Και μόλις πήγα στην Αθήνα και με πάνω απάνω σε ένα τραπέζι καθόμουν, θυμάμαι. Και αυτό το θυμάμαι. Άρχισαν και βάραγαν τις σιρήνες του πολέμου. Είχα μια σιρήνα απέναντι σε ένα αστυνομικό τμήμα, είχε μια σιρήνα που άρχισε να βαράει. Οι κοκκίνες, οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου είχαν ρες. Ανταγωνισμός υπήρχε μεταξύ των συναδέλφων τότε? Πάντα υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν ξεκίνησα σαν νέος τοπιός, είχα... βαράγαν όλοι μαζί που λένε. Αλήθεια, ε. Εντάξει. Κοίταξε με τα χρόνια που περάσαν, άρχισα να καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα. Στην αρχή με πείραξε, μετά λέω, κοίταξε τι άνθρωποι είναι αυτοί και τι ανάγκη είχαν, γιατί ήταν πρωταγωνιστές καθιερωμένοι. Και είχαν πρόβλημα με εσάς καθιερωμένοι πρωταγωνιστές? Βέβαια. Ενώ όχι υποτιμητικά, επειδή ήσασταν νέος, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, είχαν. Υποσυνείδητα δεν θέλανε να φανεί κάποιος άλλος να γίνει με ένα ταλέντο και ξαφνικά να αρπάξει τη δόξα. Καλά, αυτά... Κι ας ήταν εφτασμένος ο άλλος. Βέβαια. Γιατί νομίζω οι εφτασμένοι δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Πολύ σύντομα ήμουνα και πολύ τυχερός. Ήμουνα... πιστεύω ότι πρέπει να βοήθησε αυτό που έχω μέσα μου. Αν λέγεται ταλέντο, αν λέγεται εργασία, μόρφωση, εργασία, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω πώς θα το πούνε. Έτυχε να πέσω σε μια περίπτωση, αυτό που λέγαμε με το θέμα του προφιτερόλ. Μόλις έγινε το προφιτερόλ, έγινε προθείας άρχισης. Και αυτό έγινε πάρα πολύ νωρίς. Θα μπορούσε να τραβεί με 10 χρόνια, ας πούμε. Αλλά από το 58 που είχα τον Μπούν, το 62 ακριβώς, 4 χρόνια μετά, συνέβη αυτό το γεγονός. Τόσο γρήγορα ήταν. Τόσο γρήγορα. Σας λέγανε στον δρόμο για το προφιτερόλ τότε? Όταν έγινε το προφιτερόλ, αφού τώρα ακόμα δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Βέβαια. Το θεωρούν τόσο αστείο. Έχω πια βαρεθεί να λέω ότι δεν είναι αστείο πια. Όταν πάει σε μια... πιέσει σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, κάπου, Θεσσαλονίκη, Βικτωτική κτλ. Και ανυποψίαστος, έχεις φάει, έχεις αυτό και με την παρέα σου, ξαφνικά έχετε μια γαβάθα προφιτερό μπροστά σου. Και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όλοι περνάνε. Πότε ήτανε? Χτες μου φαίνεται. Χτες. Το πρωί είχα πάει κάπου, βγαίνω από εκεί, κατάστημα ήταν τα λοιπά. Πετάγεται μου, Γιώργο. Εκείνο το αυτό. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι, για μέτρα πόσα χρόνια είναι, από το 62 μέχρι τώρα. 60 χρόνια. Άκου τώρα. Έχω κάνει από τότε ένα σωρό πράγματα, πολύ ωραία. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Και ο Κόκορας το ξύπνα Βασίλη. Ο Κόκορας. Και αυτά κάνουν, φωνάζουν στους δρόμους κουκουρίκου. Με φωνάζουν Βασίλη. Βασίλη, γεια σου. Έχουν μπερδέψει το όνομα, το
Και Αντωνάκη, φαντάζομαι. Και Αντωνάκη, ναι, κάνω το Αντωνάκη. Όχι το Αντωνάκη, το λένε, ας πούμε, για να σε ξέρουμε, Αντωνάκη. Αλλά το Βασίλη το λένε, νομίζω ότι με λένε Βασίλη Κωνσταντίνου. Υπάρχει ο ποδοσφαιρίστας, ο φίλος μου, ο αγαπημένος, ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου. Βασίλη, έχουν μείνει το ξύπνο Βασίλη. Είναι το στήριγμα της επιτυχίας πάντως, παιδιά. Είναι σαν να χαρακτηριστείς από ένα ρόλο. Μια σκηνή, μια τάκα. Αλλά ήταν τόσο απολαυστική όμως αυτή τη στιγμή. 60 χρόνια, πόσο καιρό τώρα. 60 χρόνια προφιτερόλ ζάχαρο. Έχουν πάθει όλοι. Δηλαδή πραγματικά. Σε ζαχαροπλαστείο δεν θα μπορεί να πάει πλάκα-πλάκα. Θα μπαίνει μέσα και του λένε κύριε Κωνσταντίνο προφιτερόλ. Παιδί μου, εδώ σου λέει πάει να φάει ακόμα και τώρα και μετά του πάνε μια γαβάδα προφιτερόλ. Τι θα πρέπει να έχει γίνει τότε σε εκείνη την εποχή με τα προφιτερόλ όμως μετά την ταινία. Και με το παγωτό κασάτο που είχε τότε η Βουγιουκλάκη μέσα στην κατάψυξη όταν έκανε τη μαθήτρια. Ξέρετε, μπορεί να μην έγινε και τίποτα απολύτως τότε. Γιατί και από άλλες διηγήσεις που έχω ακούσει, ξέρεις, πέρναγε ο καιρός, γινόταν επιτυχία, τέλος. Δεν είχαν ποτέ τη συνέστηση και τη τέτοια ότι θα γινόταν τόσο κλασικό όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Πάντως, ρε παιδιά, εγώ την απόλαυσα πάρα πολύ αυτή τη συνέντευξη. Γιατί πολύ ωραία. Κώστα, δεν ήξερα, δεν το έχω ξαναδιαβάσει, δεν το έχω ξανακούσει αυτό για τον τορπιλισμό της Έλλης και δεν το μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι το έχει ζήσει όλο αυτό και ο τρόπος που το περιέγραφε και το μετέφερε και σε όλους μας. Ήταν 6 ετών. Το 1940, το 15 Αύγουστο που έγινε ο τορπιλισμός της Έλλης Συντίνου, ήταν 6 ετών και ήταν εκεί. Εγώ συγκλονίστηκα με αυτό. Δηλαδή, μου φάνηκε το ότι έχω έναν άνθρωπο μπροστά μου ο οποίος βρισκόταν στις απαρχές του πολέμου εκεί και σε τέτοια γεγονότα που ξέρουμε. Δεν ξέρω. Μπράβο, Κώστα. Πάντως, στην Ηλέκτρα του Ευρυπίδη μπορούμε να τον απολαύσουμε. Έτσι, μαζί με τη Μαρία Κίτσου και τον Δημήτρη Κοτσόπουλο και ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην περιοδία στην Ηλέκτρα του Ευρυπίδη. Πολύ, πολύ ωραία συνέντευξη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υποδεχτούμε τον Γιώργο Σκορομπόλα τώρα στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά τηλεοπτικά και θα ξεκινήσουμε και με τα πιο φρέσκα και τα πιο έτσι πολύ συζητημένα. Ο Κύβος Ερήφη, τέλος για το μυστήριο του Αντένα όσον αφορά στο τι θα κάνει ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέη Σκορδά. Ήδη έχει μια υπογραφή. Αναμένεται η δεύτερη.